περιστέρια. Δεν πάει στην πάση. Από αγρότες πάση, από χτυλοτρόπους πάση. Πρόεδρε, τι κύριος είναι αγρότες, αλλά εντάξει, είναι περιστασιακός. Σήμερα μαζευτήκαμε μαζί με την ομάδα του Έναντα Μητέων, με το πολιτιστικό του τμήμα, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τη συγκεκριμένη δράση. Όλοι ξέρουμε τα Πιφκάκια, είναι ένα μέρος το οποίο μεγαλώσαμε, το οποίο εντάξαμε όλες τις κοινωνικές μας δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηθεί εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά στο έλεος της σημείας του, γι' αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη δράση, στο οποίο προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Έκανα μια πρόταση και θα κάνω ακόμα μια φορά στον πρόεδρο του Ένοντα να υιοθετήσει το συγκεκριμένο μέρος, έτσι ώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα να έρχεται και να ερχόμαστε όλοι μαζί, όλος ο κόσμος, όλοι οι φορείς, προκειμένου να κάνουμε τέτοιες συγκεκριμένες δράσεις και καταστάσεις. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, καθώς επίσης και όλα τα παιδιά και όλους τους προπονητές που ήρθαν σήμερα, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κύριο Γιώργο που βοήθησε τα μέγιστα για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς επίσης και τον Δήμαρχο κύριο Πολιώτη, ο οποίος συμμετέχει στη χρονική αυτή δράση. Θέλουμε δίπλα μας όλους τους φορείς, όλους τους πολίτες, οι οποίοι θα προσπαθήσουν μαζί με εμάς να πραγματοποιούμε τέτοιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και εσάς που καλύψατε τη συγκεκριμένη. Ήρθαμε εδώ πέρα εμείς, ο πολιτιστικός αθλητικός σύλλογος Έναντας Αμιντέων, μαζί με κάποια παιδιά του συλλόγου, τους προπονητές και μέλη του Δημοτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, δεχόμενοι την πρόταση του Τρίφωνα Παπανόπουλου, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αμιντέων, να βοηθήσουμε στον καθαρισμό εδώ του χώρου στα Πιφκάκια. Στα γνωστά Πιφκάκια που είναι στην είσοδο της πόλης του Αμιντέου και ο χώρος ο οποίος έχει εγκαταλειφθεί, όπως βλέπετε και εσείς. Είναι ένα ξεκίνημα για να κάνει ο σύλλογός μας τέτοιου είδους δραστηριότητες, να φύγουμε μόνο από το αθλητικό τμήμα που έχουμε, το μπάσκετ, και να προβούμε και σε άλλες κοινότητες και σε άλλες, άλλες δραστηριότητες. Πιστεύουμε ότι την επόμενη φορά θα είναι περισσότερα τα παιδιά και θα προσφέρουμε μεγαλύτερο έργο εδώ στο χώρο, τον οποίο θα τον υιοθετήσουμε μετά από πρόταση του Προέδρου, όπως το είπε, για να τον έχουμε ως κόρη οφθαλμού, θα έλεγα. Πιστεύω να ακολουθήσουν και άλλα παιδιά και άλλοι σύλλογοι σε άλλα σημεία της πόλης μας. Και εθελοντές πολίτες, οι οποίοι λίγο πολύ περνούσαν ένα αυτοκίνητο από ξεπλούν τέτοιο, να μπορούν να ακολουθήσουν το δικό μας παράδειγμα σε άλλους χώρους της πόλης μας, γιατί έχουν και άλλοι χώροι ανάγκη και από προσωπική εργασία των παιδιών, αλλά και εμάς των ιδίων, Πρόεδρε, να διαμορφωθούν. Ναι. Να σου πω ότι ένας από τους βασικούς στόχους, ο οποίος έχω εγώ και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, είναι να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο εκλείπει στην πόλη μας και γενικά στην κοινότητα Αμιντέων. Είναι μια συνείδηση του ανήκειν κάπου.
αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια συνείδηση κοινοτική όπως έχουν τα άλλα χωριά και αυτό είναι ένα βασικό θέμα το οποίο θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε σιγά σιγά και τέτοιες δράσεις και εκδηλώσεις συμβάλλουν σε αυτήν την συγκεκριμένη ιδεολογία που πρέπει να έχουμε, αν το θες να πεις, συμπεριφορά και γενικά να βελτιώσουμε τα επίπεδα μας ζωής παρά να ψάχνουμε να βρούμε άλλες διεξόδους οι οποίες δεν είναι η κατάλληλη. Όμως συναποφασίσαμε με την συνεργασία με την τοπική κοινότητα αλλά και με την βοήθεια του Δήμου Αντεντέου με την προσφορά του και με τα μηχανήματά του στον καθαρισμό κάποιων χώρων. Τα πεφτάκια είναι το σήμα κατευθείαν για τον Δήμο Αντεντέου. Έτσι αποφασίσαμε στον εξορισμό του και στην ανάδειξη αυτού του χώρου που είναι πολύ σημαντικό για τους κατοίκους της δημοτικής κοινότητας Αντεντέου.